Εορτάστηκε και φέτος η επέτειος της απελευθερώσεως της Λέσβου. Θερμά συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και στην Δημοτική Αρχή γενικότερα για την άψογη διοργάνωση. Βεβαίως στον Ελληνικό Στρατό για την άψογη παρέλαση. Οι επέτειοι αυτοί μας θυμίζουν την μεγάλη διαδρομή που έκανε η πατρίδα μας για να κατακτήσει την ελευθερία της. Μας θυμίζουν ότι η διαδικασία της απελευθερώσεως δεν ήταν μία χρονική στιγμή. Για να επέλθει η εθνική ολοκλήρωση υπήρξαν σκληροί αγώνες για δεκαετίες μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο της αποκαταστάσεως της εθνικής ενότητας και ολοκληρώσεως. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάται κανείς γιατί δείχνει ότι η υπόθεση της διατηρήσεως εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά θα πω και της εθνικής ταυτότητας, είναι μια διαρκής μάχη. Πράγματα που μας φαίνονται σήμερα δεδομένα και κατακτημένα, μας φαίνονται αυτονόητα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν υπάρξει γενιές ολόκληρες που πάλεψαν για να τα κατακτήσουν και δεν τα είχαν. Και επίσης ότι η διατήρησή τους απαιτεί εγρήγορση, προσπάθεια, συνεχή και βεβαίως ενότητα στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε και φέτος στο νησί μας την Κυπτή γιορτή. Γιορτάζουμε φαινός με το προστάτη μας τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αλλά και επιπλέον την απελευθέρωση του νησιού μας από τον μουσουλμανικό ζυγό. Βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η απελευθέρωση συνέπεισε με τη γιορτή του Αρχάγγελου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ελευθερία, η εσωτερική ελευθερία που έχουμε, είτε αλλά και η κοινωνική ελευθερία, η εθνική ελευθερία, συμπορεύεται με την Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν συμπορεύτηκε η χώρα μας και θα δίνει το παράδειγμα αυτής της συμπόρευσης ελευθερίας και χριστιανισμού ανά τους αιώνες στους λαούς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Η αποτείναξη του ζυγού του 1912 αποτελούσε μία άνοιξη μέσα στο φθινόπωρο. Είναι ένα μήνυμα ενότητας, αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας των Ελλήνων, ένα μήνυμα αξιών που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στους νέους μας, έτσι ώστε η Λέσβος μας, το στολίδι του Αιγαίου, να αποτελεί σύμβολο πολιτισμού, να αποτελεί συνέχεια του ελίτη, της σαφούς, των ταγών της Λεσβιακής Άνοιξης. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους νησιώτες, σε όλους τους Μυτιλινιούς, σε όλους εορτάζοντας χρόνια πολλά με υγεία. Σήμερα είναι μεγάλη εορτή για τη Λέσβο, είναι διπλή εορτή. Γιορτάζουμε τόσο τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ και αποδίδουμε την τιμή στην Ορθοδοξία μας, στην Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και την απελευθέρωση του νησιού μας. Η Λέσβος πήρωσε ένα μεγάλο τίμημα, βαρύ τίμημα για την ανεξαρτησία της, αλλά από εκεί και πέρα στους αιώνες έχει αποδείξει και υπερτερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι αυτή η μέρα πρέπει να επιθυμίσει όλους ότι πρέπει να είμαστε υπερασπιστές τόσο των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στη Λέσβο, αλλά και πάνω απ' όλα αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς που δώσαν το αίμα τους για να είμαστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι αυτή τη μέρα.